συνολικά αντισυνταγματικές αλλά και αντίθετες με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, την οποία ψήφισε η κυβέρνηση, είναι οι νέες κυβερνητικές ρυθμίσεις που επαναφέρουν το apartheid και μάλιστα σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Όπως είχε ήδη αποκαλύψει τέως πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου στις 27 Ιανουαρίου 2021, οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης κλήθηκαν να ψηφίσουν υπέρ ή κατά μιας πρότασης, η οποία θα διασφάλιζε αφενός ότι ο εμβολιασμός κατά του COVID-19 δεν θα είναι υποχρεωτικός για όλους τους πολίτες χωρίς εξαιρέσεις και αφετέρου ότι οι πολίτες που δεν θα εμβολιάζονται κατόπιν δικής τους προσωπικής απόφασης και αφού έχουν πλήρως ενημερωθεί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το επίσημο κείμενο, δεν θα υφίστανται καμία διάκριση. Και ψήφισαν όλοι υπέρ. Συγκεκριμένα, το κείμενο πρόταση του Συμβουλίου της Ευρώπης πέρασε, υπερψηφίστηκε από τη βουλευτήντόρα Μπακογιάννη, αδερφή του Πρωθυπουργού, τον Γιώργο Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργό, και τον Γιώργο Κατρούγκαλο, πρώην Υπουργό Εξωτερικών, και από την Νίνα Κασιμάτη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρει με σαφήνεια ότι ο εμβολιασμός είναι προαιρετικός, ενώ όλες οι κυβερνήσεις και οι κρατικοί μηχανισμοί είναι υποχρεωμένες και υποχρεωμένοι να ενημερώνουν πλήρως τους πολίτες τους με όλα τα στοιχεία, θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα, που αφορούν στα εμβόλια, στις επιστημονικές μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί και στις επιστημονικές ανακοινώσεις όλων των επιπέδων και όλων των δυνατών εκδοχών. Η απόφαση αυτή καταδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πως οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, κατανοούν και επιβάλλουν ένα νομικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο όπου ο πολίτης είναι απολύτως ελεύθερος να αποφασίσει αν θα εμβολιαστεί κατά του COVID-19, αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί πλήρως. Η καταπάτηση της συνταγματικής τάξης και της απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι κάτι παραπάνω από εμφανής για το 65% των πολιτών που μέχρι στιγμής δεν έχουν εμβολιαστεί, αφού τόσο το Σύνταγμα όσο και η απόφαση που η ίδια η κυβέρνηση ψήφισε πριν 6 μήνες απαγορεύουν την επιβολή διακρίσεων αλλά και επιβάλλουν την προαιρετική προσέλευση των πολιτών σε ιατρικές πράξεις. Επισημαίνεται ότι ο εμβολιασμός αποτελεί ιατρική πράξη.